Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο των Βρυλισσιώτικων Νέων τον Βασίλη τον Ιωαννίδη. Ο Βασίλης ο Ιωαννίδης καταρχήν είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Με τον Βασίλη τον Ιωαννίδη έχουμε θητεύσει μαζί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πάνω απ' όλα είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την πόλη. Πόσα να πούμε? Από το 50. Έτσι. Έχει θητεύσει επί σειρά ετών ως Δημοτικός Σύμβουλος και στους κοινωνικούς φορείς της πόλης και αντιδήμαρχος. Συνεπώς, είναι μια ευκαιρία, δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι σήμερα στα τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η σελίδα, να μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης, διότι από το 50 είπαμε είναι εδώ. Για πες μου λίγο, πώς σε έχω βάλει με φόντο την εκκλησία του 55. Να πω ότι δεν σε έχουν βαφτίσει σε αυτή την εκκλησία. Όχι, αλλά έχω φυτέψει παπαδάκι μαζί με πολλούς καλούς φίλους. Να τους εκθέσουμε. Να τους εκθέσουμε. Να τα πούμε. Βεβαίως, λοιπόν, με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον Θεοχάρη τον Λάμψα, από ό,τι θυμάμαι, τον Σπύρο τον Μπουρνουσούζη. Βέβαια, στα καμπαναριά. Σε αυτή την πάνω, εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία. Στην παλιά την εκκλησία, βέβαια. Μόνο στην παλιά την εκκλησία, γιατί μετά μεγαλώσαμε. Στην καινούργια μπήκα γαμπρός. Μπήκα γαμπρός και. Πώς ήταν, το πηγάδι το θυμάσαι έξω από την εκκλησία? Το πηγάδι, υπήρχε πηγάδι έξω από την εκκλησία την παλιά που ήσασταν παπαδάκι? Όπως μπορώ να δω. Όπως μπορώ να δω. Υπήρχε ένα πηγάδι το οποίο ήταν στην εποχή τη δική μου. Αυτό ήταν κλειστό πλέον. Δεν είχε. Ναι, ήταν κλειστό. Δεν γεννήθηκες εδώ, Βασίλη, έτσι? Όχι, γεννήθηκα στο Δήμο Ημιτού. Ήρθε σε μικρή ηλικία στα Βρυλίσσια? Μα 6-7 χρόνια. 6 χρόνια. Ποιες είναι οι πρώτες σου εικόνες? Ήθελα να δώσεις μια. Έτσι, περιγραφή, τι θυμάσαι έτσι από την πόλη, οι πρώτες σου εικόνες σαν παιδάκι? Καταρχήν ήταν το παιχνίδι. Το παιχνίδι το οποίο ήταν απλόχερα δοσμένο με τις αλάνες του. Έτυχε να βρίσκομαι και δίπλα στο γήπεδο του Χαλανδρίου. Τι είχαμε, τι χάσαμε, την μπάλα στα πόδια. Εκεί είσαι ακόμα, Βέβαια, και εκεί είμαι ακόμα, βέβαια, από το 50. Χωματόδρομοι είσαστε? Βέβαια, ή άσφαλτο? Χωματόδρομοι ήταν. Το σχολείο ήταν δίπλα του. Ήταν στο οίκημα του Μπινιάρη. Που είναι τώρα το καφενείο του Μπινιάρη? Όχι, το καφενείο του Μπινιάρη. Δίπλα από το καφενείο του Μπινιάρη ήταν μια αίθουσα που είναι και τώρα στο Βλατζίδικο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν είχε τρεις σειρές στρανία. Πόσα παιδιά είσαι? Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη το πρωί. Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη το απόγευμα. Διάλειμμα έξω. Στο οικόπεδο πίσω από τον Πινιάρη, εκεί στο πλάι που βγαίνει στη Γράμμου και στην πλατεία επάνω. Αυτό ήταν όλο όσον αφορά το σχολείο. Τελείωσες? Και εκεί τελείωσα ευδοκίμως την έκτη τάξη, ήρθα στη δευτέρα τάξη εδώ, τελείωσα την έκτη με την αείμνηστη κυρία Ευαγγελία Πέτροβα. Μάλιστα. Που έκανε μετά σχολείο. Ορίστε. Τη σχολή Πέτροβα. Όχι, δεν είχε φτιάξει. Ήταν στο δημόσιο. Α, μάλιστα. Και η κυρία Πέτροβα. Μία δασκάλα είχατε? Μονοθέσιο ήταν? Ναι, ήταν η κυρία Πέτροβα και η αδερφή της μετά ήρθε, η κυρία Νότα, αλλά δεν θυμάμαι το επώνυμό της. Συμμαθητές θυμάσαι, είπες τώρα, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο πρώην δήμαρχος και... Μεγαλύτερος από μένα και ο Θεοχάρης. Ήσασταν στο σχολείο σε άλλη τάξη, ήσασταν συμμαθητές ή όχι? Με τον Νίκο δεν όχι, πρέπει, ήταν μεγαλύτερος ήταν ο Νίκος, τότε πήγαινε η γυμνάσια στο Χαλάνδρι. Είχες συμμαθητές που να τους θυμάσαι στο δημοτικό? Συμμαθητές μου ήταν ο Σπύρος ο Μπουρνουσούζης, ο Πέτροβας ο Αντώνης, η Σιώτου η Ρένα, η Ιουλία η Μπένου. Κόσμος. Δεν θέλω να... Εντάξει. Για πες μου, είπες ότι το σχολείο ήταν εκεί. Ναι, ήταν. Πώς ήταν τότε τα πράγματα σε ένα σχολείο, δηλαδή πώς κάνατε μάθημα? Μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου τις εικόνες του σχολείου?
Στην έδρα ήταν η δασκάλα, ποιο και ήταν ο Μαυροπίνακας. Με λιτά μέσα, ναι, έτσι, δεν είχατε μέσα. Κάτι. Ήταν αυτό βέβαια που θυμάμαι, ήταν το 53 με τις μεγάλους σεισμούς της Κεφαλονιάς και της Σαντορίνης. Είχαν έρθει κάποια παιδιά, εκεί στο διάλειμμα στα φτωχά παιδιά δίνανε γάλα και τυρί κίτρινο και κάτι τέτοια. Φέρναμε ξύλα, όσοι είχαν ξύλα από τα σπίτια τους. Είχατε ξυλόσομπαστη, εντάξει. Ξυλόσομπαστη, εντάξει. Ναι. Ποιος την άναβε? Κάποιος. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή... Σαν επιστάτρια, ας πούμε. Ναι, σαν, ναι. Είχατε τη φροντίδα. Ναι, ήταν του Καραγιάννη, της οικογένειας Καραγιάννη η μητέρα. Mm-hmm. Η οποία πέθανε πλήρη σημερών στα 100 της, νομίζω 100 και... Ναι. Αυτή ήταν η καθαρίστρια, ας πούμε, του σπιτιού, του σπίτι σχολείου. Καλά τα λες. Ναι, σαν σπίτι μας βέβαια, ναι. Τρεις σειρές είπε σε πρώτη, Δευτέρα, ναι, Τρίτη το πρωί και πρώτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη το απόγευμα. Το απόγευμα είναι αλλάξει βέβαια. Τότε κάνατε μάθημα και Σάββατα και εμείς προλάβαμε τα Σάββατα. Ναι, τα Σάββατα βέβαια. Ήταν απαιτητικές οι δασκάλες, ήταν σκληρές, βίτσα δούλευε. Βέβαια και ανελέητη μάλιστα. Και εσείς ανελέητη ήσασταν όμως. Όχι. Δεν ήσασταν καθόλου ανελέητη. Ήσασταν φρόνημα παιδιά. Ήμασταν ζωηροί όπως έπρεπε να είναι ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Αυτό λοιπόν δεν το... Ήθελε και πολύ πολύ η δασκάλα, ίσως ήμασταν άτακτοι, ίσως δεν ξέραμε το μάθημα κτλ. Έπρεπε να υποστούμε την τιμωρία, να σηκωθούμε όρθιοι. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι της εποχής. Ήτανε με τη βέργα που έφερνε από το σπίτι της, γιατί είχε κελιές μέσα το σπίτι, η κυρία Πέτροβα, Θεός χωρέστηνε, ανελέητη στο ξύλο. Ανελέητη. Πώς θυμάσαι την πλατεία εκείνης εποχής? Έχω δει μια φωτογραφία σου με τη Ρίτα παλιά και μου έκανε εντύπωση τι είδα στην αντιστάσεως τότε. Ήταν εντυπωσιακή φωτογραφία. Νταμάρι ήταν. Η πλατεία αναλήψεως δεν ήταν. Είχε μαγαζιά τότε, είχε τίποτα εκεί? Κάτσε να μιλήσουμε όταν για την πλατεία. Έτσι. Η πλατεία ήταν και η στάση του λεωφορείου που ερχόταν ένα στα Βρυλίσια. Η άσφαλτος ήταν από τη λεωφόρο Πεντέλης. Βέβαια, η μόνη άσφαλτος ήταν η λεωφόρο Πεντέλης, έτσι, που πήγαινε μέχρι την Πεντέλη επάνω από Αθήνα. Και ένα κομμάτι ήταν μέχρι μπροστά στην εκκλησία. Εκεί στην εκκλησία μπροστά ήταν και το σταθμαρχείο που στάθμευε το λεωφορείο και έπαιρνε τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν από τα Βρυλίσια, τους Βρυλισιώτες, και τους κατέβαζε στην πλατεία Κάνιγκος, ήταν το σημείο. Και βέβαια έκανε στάσεις σε όλη τη διαδρομή αυτή. Επίσης υπήρχε και ένα λεωφορείο Πειραιάς Πεντέλη. Το λεωφορείο αυτό, Πειραιάς Πεντέλη, εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο, γιατί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και των βομβαρδισμών ήρθανε πάρα πολλοί Πειραιώτες στα Βρυλίσια. Πάρα πολλοί Πειραιώτες στα Βρυλίσια. Κάθε πότε είχε δρομολόγια τότε? Εγώ θυμάμαι στην εποχή μου περιμέναμε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Ήτανε ωραία τα... Κάθε ώρα δηλαδή. Κάθε ώρα σχεδόν ήταν. Κάθε ώρα ήταν σχεδόν. Και αυτό εξυπηρετούσε όμως πολύ κόσμο, τους Πειραιώτες, οι οποίοι πηγαίναν κάτω. Θυμάμαι τότε η μόνιμη μέσα στο λεωφορείο για Πειραιά ήταν ο φίλος μας ο Αδάμ, ο Πέτρος. Ο Παπατρίφωνας που πήγαινε στο νεκροταφείο της Ανάστασης και κάποιοι άλλοι από τη διαδρομή, ας πούμε, που πήγαινε ερχόντουσαν. Έβλεπα μια φωτογραφία στο Λεύκομα που είχατε βγάλει τότε με το Σταμάτη στην... όταν ήσασταν διοίκηση και εσύ βγάλετε ένα Λεύκομα, 50 χρόνια Βρυλίσια, και έδειχνε την υποδοχή του λεωφορείου στην πλατεία Ηρώων. Ήτανε κάποια εγκαίνια μιας καινούργιας γραμμής. Ναι. Ήταν μία η γραμμή κάποτε, έτσι μετά υπήρξε μία, και... Μία, αλλά πήγε και πιο μέσα, γιατί... Στο παλιό τέρμα, όπως λέγανε τότε. Αναπτύσσεται... Νέο τέρμα, συγγνώμη. Ναι, ναι, το νέο τέρμα. Ήταν ένα προάστιο των Βρυλίσιων, παραθεριστικό. Ναι. Και οι περισσότεροι κάτοικοι που ήσαν εκεί ήσαν περιβολάριδες και άνθρωποι της εργατιάς και του μόχθου, έτσι, χειρονακτικές εργασίες και τέτοια. Αγρότες, σαν αγρότες. Αγρότες, επαγγελματίες, καλοί επαγγελματίες,
οι οποίοι ασκούσαν τα επαγγέλματα του ηλεκτρολόγου. Απλοί άνθρωποι, δεν είχαμε πλούσιους ανθρώπους στα Βρυλίσια. Βεβαίως και είχαμε. Και πάμπλου τους μάλιστα. Α, μάλιστα. Βέβαια. Τσιφλικάδες. Έλα. Βέβαια. Ο ένας ήταν ο Σκουλής και άλλος ήταν ο Καραϊσλάνης. Μάλιστα. Να σου οριοθετήσω δε το τσιφλίκι αυτών των ανθρώπων. Ήταν, όπως βλέπουμε, τη Λεωφόρο Πεντέλης μέχρι την Μπακογιάννη, μέχρι τη Θερμοπυλών μέσα, κάτω από τη Θερμοπυλών, και ερχόταν την Πίνδου. Αυτό όλο το τετράγωνο, αν το πούμε τετράγωνο της εποχής εκείνης. Το νοητό, ναι. Ναι. Ήταν η είσοδος εκεί που είναι τώρα το McDonald's. Mm-hmm. Και ο δρόμος αυτός, η ημιτού, mm-hmm. πήγαινε μέχρι μέσα και χώριζε τα δύο αυτά κομμάτια. Αλλά αυτό ήταν ένας ενιαίος χώρος. Και εκεί υπήρχαν πτηνοτροφία, χειροστάσια, αμπέλια, όλων των ειδών τα φρούτα. Ναι. Βέβαια. Ήταν πραγματικά μια όαση φοβερή. Ήταν τότε δηλαδή περιβόλια τα Βρυλίσια, ήταν περιβόλια, χωράφια. Τα καλύτερα περιβόλια ήταν. Πιο μέσα ήταν του Γκούφα το περιβόλιο. Του Ζάρπα θυμάμαι εγώ μετά. Ναι. Μετά ήταν το μεγάλο αυτό και εξαιρετικό του Κοέν το περιβόλιο. Είναι εκεί που είναι τώρα η πλατεία Κοέν. Ναι, η πλατεία Κοέν, όλο αυτό το κομμάτι μέχρι την Μακεδονίας νομίζω. Θράκης είναι, ναι, και μέχρι εκεί. Από πάνω μεριά ήταν του Ζανάρα και του Τούντα. Και πιο δεξιά ήταν του Σιώτη. Περιβόλια εύρωστα, έτσι. Και τα άλλα όλα ήταν χωράφια, αμπέλια. Αμπέλια. Τα πρόβατα ήταν... που βοσκούσαν οι βοσκοί στα Βρυλίσια, τα θυμάσαι. Εγώ το κούβαλι το θυμάσαι που είχε πάνω σε εμάς. Αυτός ήταν πολύ μεταγενέστερος. Δύο ήταν οι τσελιγκάδες στα Βρυλίσια. Ο ένας ήταν ο... του Σεϊντή του Βαγγέλη, ναι. Ο πατέρας, ο Μπαρμπαγιώργης. Ο οποίος φορούσε μια κελεμπία. Ο ένας ήταν αυτός, σκεύασε και τα πρόβατα. Ο άλλος ήταν ο Μαγκανάς. Ναι, τον ξέρω τον Μαγκανά. Τον ήξερε τον Μαγκανά. Επίσης, στη Λεωφόρο Πεντέλη απάνω, ναι. Ο γιος υπάρχει ακόμη, ήταν εδώ μετά τη γωνία της Κύπρου δεξιά, το δεύτερο οικόπεδο και σπίτι που είναι μέσα, γιατί στη γωνία είναι σκέτο οικόπεδο, ήταν ο Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος είχε 3-4 αγελάδες. Και θυμάμαι σαν παιδί πηγαίναμε με το κύπελο το μεγάλο και παίρναμε κάθε μέρα... Αγοράζετε το γάλα της ημέρας. Ναι, βέβαια. Ρεμούδος. Τα γιαούρτια που έφτιαχνε ο... Κάτσε να θυμηθώ, τον Στηλεοφόρο Πεντέλης Καραμπάκης τον λέγανε, δεν θυμάμαι. Βαποράκης. Ο Βαποράκης. Ο Βαποράκης είναι πολύ μεταγενέστερος. Α, είναι και αυτός μεταγενέστερος. Ναι, γιατί ήταν... Εμείς παίρναμε γιαούρτια από εκεί της ημέρας. Αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα. Ναι, ωραία, να μείνουμε ακόμα πιο πίσω. Ναι, πιο πίσω. Ποια μαγαζιά του Μέλου, εσύ το... Το μπακάλικο του Μέλου. Το μπακάλι, πού ήταν αυτό. Που είναι σήμερα μία καφετέρια. Ποια είναι. Το νούμερο... Όχι, πες μου τους δρόμους. Στην Εθνική, πάνω στην πλατεία. Μάλιστα. Ήταν πάνω στην πλατεία και δίπλα από το σχολείο. Μάλιστα. Δίπλα από το σχολείο του Κρυπαντελή. Μάλιστα. Του Μέλου το... Πίσω από το περίπτερο δηλαδή. Ναι, στο πλάι, λίγο πιο εδώ λιγάκι. Εκεί ήταν του Μέλου. Στη Γράμμου ήταν του Λάμψα. Ο Σάκης ήρθε μεταγενέστερα και εκείνος. Ο Σάκης ήρθε μεταγενέστερα. Βέβαια. Και αυτός στην πλατεία πάνω δεν ήταν μόνο Σάκης. Εκεί ήταν τρία μαγαζιά. Mm. Τρία μαγαζιά. Στη μέση ήταν ο Σάκης, αριστερά ήταν ο Γαζής. Ναι, ναι. Βέβαια και δεξιά, την εποχή εκείνη θυμάμαι, είχαν φτιάξει μια βενζίνα. Όπου τα χνάρια της υπάρχουν στη γωνία. Τώρα βέβαια είναι ένα ενιαίο μαγαζί του Σάκη. Ναι. Του συγχωρεμένου του Σάκη, τώρα είναι τα παιδιά του, ναι. Ο γαμπρός του, εξαιρετικά παιδιά, οι οποίοι είχαν το ψιλικατζίδικο αυτό. Α, ήταν τρία μαγαζιά αυτό που τώρα τρία, βέβαια, το οποίο είναι ένα, ήταν τρία μαγαζιά χωριστά. Nice. Κάποια στιγμή που έφυγε το βενζινάδικο και δεν έκανε δουλειά εκεί, ήταν μέσα,
Ήρθε ο Κόλλιας, ο Γεροκόλλιας, και έφτιαξε την ταβέρνα του εκεί. Και ταβερνούλα, ωραία. Βέβαια. Έφυγε από τη Λεωφόρο Πεντέλης που ήταν. Επίσης ήταν ο Πινιαλίδης, ο Γιώργος, με το Παντοπολείο. Μπακάλικο, δηλαδή. Mm-hmm. Και είχε και αυτός κρασάκι εκεί πέρα και βγαίνανε και οι κατοσταράκηδες και πήραν το κατοστάρι τους. Βέβαια. Ωραία χρόνια, ρομαντικά χρόνια, άλλα μαγαζιά, ποια ήταν να θυμηθώ. Τι κόσμο είχε, πολύ κόσμο, ναι. Όχι, ο κόσμος είπαμε ήταν κάποιοι επαγγελματίες, ας πούμε, καλοί, όπως ήταν ο Μπεθάνης, ο Κώστας, που είχε την ποτοπία. Αλλά βέβαια δεν είχε το μαγαζί του εκεί, είχε το σπίτι του εκεί. Τα σπίτια ήταν μονοκατοικίες, ως επίσης, επίσης ο Μελαχρινός, που ήρθε ως γαμπρός του Δημητρακόπουλου, έφτιαξε, είχε την ποτοπία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρες και έφτιαξε τη λεμονάδα και την πορτοκαλάδα Ζωή. Έδωσε την ονομασία της γυναίκας του, που τη λέγανε Ζωή. Nice. Και έφτιαξε τη λεμονάδα, πολύ ωραίες. Εκείνη την εποχή πραγματικά ήταν εξαιρετικές οι λεμονάδες και οι πορτοκαλάδες Ζωή. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη στάση Περίχαρου. Όπου εκεί ο Περίχαρος είχε την ταβέρνα. Και ο πεθερός σου είχε την ταβέρνα, ο Κριτικός. Στη Φραγκόκλησσα είχε ο πεθερός μου, ο Παναγιώτης ο Κριτικός, μία από τις καλύτερες ιστορική ταβέρνα στον Βορειοπόλο. Πάρα πολλά χρόνια κράτησε. Ναι, προπολεμικά ήρθε από το. Αυτός έπαθε. Πότε τελείωσε αυτό, Βασίλη? Με την χάραξη της Αττικής Οδού. Της Αττικής Οδού. Ναι, αλλά είχε πεθάνει ο πεθερός σου. Είχε πεθάνει ο πεθερός σου. Τα παιδιά. Το 84. Ο γιος του. Ο γιος του. Τα παιδιά. Ναι, ναι, ο γιος του. Εν πάση περιπτώσει, τότε τελείωσε αυτή η ιστορία. Με τη χάραξη της Αττικής Οδού. Της Αττικής Οδού και την υλοποίηση της χάραξης. Μόλις άρχισε να υλοποιείται, γιατί στο σημείο ακριβώς αυτό που είναι η είσοδος με τα διόδια της Αττικής Οδού, εκεί ακριβώς ήταν η ταβέρνα. Εσύ είσαι δίπλα στο γήπεδο Χαλανδρίου. Εγώ είμαι, ναι, στο νούμερο 3 της Εθνικής. Το θυμάσαι, θυμάσαι πώς ήταν τότε το γήπεδο? Το γήπεδο, βεβαίως. Χώμα. Και είχε και μια πολύ μεγάλη μάντρα από πάντα την είχε αυτή. Δηλαδή, τη θυμάσαι αυτή τη μάντρα. Αυτή η μάντρα είναι μεταγενέστερη. Γιατί εμείς ανεβαίναμε, πηδάγαμε για να βλέπουμε τον αγώνα, δεν είχαμε λεφτά για εισιτήρια. Εμείς και εμείς δεν είχαμε λεφτά. Σας βάζανε μέσα. Θα σου πω τώρα. Παίρναμε αμπάρτζα και μπαίναμε. Όταν εσύ είδες, βρήκες τη μάντρα, εμείς ως παιδιά είχαμε τα σειρματοπλέγματα γύρω. Α, δεν είχε μάντρα. Δεν είχε μάντρα τότε, αλλά το μόνο πράγμα που είχε ήταν δύο σειρές από κυπαρίσια, τα οποία ήταν έβρω στα ψηλά έτσι, γιατί αυτός ο χώρος ήταν του Δήμου Χαλανδρίου. Μάλιστα. Εντάξει. Παραμένει. Και παραμένει αυτό το κομμάτι, γιατί τα Βρυγλίσια γίνανε με την ανοχή, με τη γνώμη, τη σύμφωνη γνώμη της Δημαρχίας Χαλανδρίου. Γιατί σωστά. Αυτό το δικό μου το συμβόλαιο γράφει μέσα ότι είμαι στο πάτημα Χαλανδρίου, οδός Ε, αριθμός 3. Το 3 παραμένει, τώρα είναι εθνικής αντίστασης. Εντάξει. Ώστε έτσι λοιπόν, είχατε τα σειρματοπλέγματα. Ναι, ένα γήπεδο από χώμα με σειρματοπλέγματα. Ναι. Στη συνέχεια έγινε η μάντρα γύρω-γύρω. Μετά γίνανε το κλειστό γυμναστήριο. Το κολυμβητήριο. Στη συνέχεια το κολυμβητήριο και πολύ αργότερα έγινε και το ταρτάν κάτω. Τα Βρυλίσια τότε είχαν μία πλατεία την ανάληψη, δεν υπήρχε η Ελευθερίας. Κοίταξε, υπήρχαν χαραγμένες στο παλιό το σχέδιο οι πλατείες. Ήταν η πλατεία Αναλήψεως, η πλατεία Ηρώων, η σημερινή. Ήταν διαμορφωμένες αυτές οι δύο. Η πλατεία Αγίου Παντελεήμονος από πάνω. Μπροστά στο φούρνο του Αλεξίου και του Μπούγια, ναι, υπήρχε η πλατεία. Ναι. Και υπάρχει η πλατεία. Αυτό το στρογγυλό, αυτό που. Όχι, δεν είναι. Είναι ολόκληρη η πλατεία αυτή. Εντάξει. Εντάξει, είναι το στρογγυλό. Α, εκεί ήταν το πρώτο αρτεσιανό πηγάδι, το οποίο χτύπησε ο Δήμος Χαλανδρίου, νομίζω. Nice. Και έπαιρνε νερό από εκεί. Στη συνέχεια ο Μαντούβαλος, ο Δήμαρχος, ο κοινοτάρχης, πρόεδρος της κοινότητας, ναι, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος δεν ευτύχησε να ζήσει και να αναπτύξει το έργο του, το οποίο ήταν εκπληκτικό, απόδειξε, να σου πω, ότι χτύπησε το νερό
στην πλατεία Βρυλισσίων, στη γωνία εκεί που στο Μπούγια το. Ναι, του Τάκη του Σιαπέρα το μαγαζί. Α, πάνω λες. Ναι, πάνω στην πλατεία Βρυλισσίων, ναι. Εκεί ήταν το πρώτο Αρτεσιανό. Και στη συνέχεια, έφτιαξε τον υδατόπυργο. Το υδραγωγείο. Το, ναι, η υδατοδεξαμενή αυτή απάνω υψηλή ήταν για να υδρεύονται τα Βρυλίσσια. Εντάξει, μετά άρχισαν να γίνουν παροχές. Εντάξει, τα Βρυλίσσια είχα νομίζει ότι ήταν. Τα Βρυλίσσια ήταν η Πίνδου μέσα, η Θερμοπυλών και 28 Οκτωβρίου, λίγο πιο κάτω από τη Θερμοπυλών η Αττικής. Μάλιστα. Μέχρι το κομμάτι, ας πούμε, του γηπέδου νοητά. Γιατί αυτό το κομμάτι το κρατήσανε τότε. Τα Άνω Βρυλίσσια. Τα Άνω Βρυλίσσια ήταν σε μια κατάσταση τη δεκαετία του 50 η Μιαγρία. Ναι. Όταν λέμε η Μιαγρία, καταρχήν. Δεν υπήρχαν. Αυτά ήταν τα καταπατημένα. Όποιος ήθελε πήγαινε εκεί πέρα να μου καταπατούσε ένα κομμάτι. Τότε. Μπέτε σκύλια, λέστε και λε τι κάνει, δίνεται, ας πούμε. Κατάλαβες. Και έτσι γίνανε τα Βρυλίσσια με κάποιους καταπατητές που ακόμη και σήμερα υπάρχουν όχι στα Βρυλίσσια και στα Βρυλίσσια αλλά στο κομμάτι της Καλαβρίτων και δεξιά και κάποιοι άλλοι χαλαντρέοι τα πιο μέσα. Όποιος πρόλαβε άρπαζε την εποχή εκείνη και ερχόταν τότε η κυβέρνηση και πλήρωνε κάτι, ας πούμε, και το. Πάντως γίνονταν πάρα πολλά συμβόλαια και γίνανε και στα Ανοβλήσια διάφορα συμβόλαια, ναι, με τα γενέστερα. Ναι, ναι, με τίτλους. Με τίτλους. Ναι. Του οποίου έδωσε το Υπουργείο Γεωργίας. Σε τι κατάσταση, σωστά. Σε τι κατάσταση ήταν τότε τα Ανοβλήσια, είπε μια γρία. Εκκλησία υπήρχε τη μεταμόρφωση ή όχι, τίποτα. Όχι. Ούτε ελάχιστοι άνθρωποι δεν υπήρχαν. Ελάχιστοι. Είναι πολύ ελάχιστοι άνθρωποι. Ούτε πλατείο ούτε τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Τίποτα. Θυμάσαι το. Φούρνους είχατε τότε, είχατε τον Μπουγιά. Εμάς μας έφερε ο Λίλης ψωμί. Με το αυτοκίνητο δεν είχαμε φούρνο. Λοιπόν, εσείς στην Ολύμπου επάνω. Στην Ολύμπου βεβαίως. Δύρθεις τώρα, ναι. Ναι, όταν πια άρχισε να. Είχατε φούρνους κάτω, εφημερίδες είχατε, περίπτερα είχατε, ερχόντουσαν. Υπήρχε ένας φούρνος. Πού? Του Μπουγιά. Αυτό, ναι. Και του Αλέκου. Ήταν συνέτεροι αυτοί. Ένα χρόνο ήταν ο Μπουγιάς, τελείωνε η χρονιά, την έπαιρνε ο Αλεξίου. Γράμμου και 28. Στην πλατεία. Βενιζέλου. Στην 20η, ακριβώς. Ναι, αυτό ήταν ένας φούρνος δηλαδή. Ένας φούρνος υπήρχε μόνο. Και εξυπηρετούσε τα Βρυλίσσια. Και ήταν και γύρω-γύρω εκεί από το φούρνο. Ήταν δύσκολη ζωή. Τώρα μπορεί να τη θυμάσαι με νοσταλγία, αλλά. Πάρα πολύ. Ήταν δύσκολη ζωή. Βέβαια, καταρχήν δεν υπήρχε νερό. Αλλά ευτυχώς εμείς είμαστε έναντι γηπέδου. Ναι. Του Χαλανδρίου, το γήπεδο του Χαλανδρίου και μπορέσαμε με μία αίτηση, επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, στο Δήμο τότε Χαλανδρίου με 1000 παρακάλια να μας δώσει έναντι, παίρνανε όλα, ναι, έναντι και πήραμε εμείς νερό. Μάλιστα. Όπως πήρανε και πολλοί άλλοι. Επίσης ο Δήμος Χαλανδρίου μας είχε κάνει τη χάρη και είχε μία βρύση. Πού να σου πω τώρα, την έφερε από το γήπεδο από μέσα στην οδόν Κονίτσης. Μάλιστα. Εκεί στη συμβολή του Κολυδά, το σπίτι απέναντι, υπήρχε μια βρύση και έπαιρνε ο κόσμος να πιει νερό, να κάνει τη λάτρα του, να. Και εμείς παίρναμε την εποχή εκείνη από εκεί νερό. Αλλά ήμασταν τυχεροί γιατί μας δώσαν το OK, ναι. Και ήρθανε και μας βάλανε το νερό από μία παροχή που είχε μέσα το γήπεδο. Ναι. Και έτσι είχαμε νερό το οποίο έτρεχε σαν το βρυσάκι, ξέρεις, κάτι βρύσε, κάτι, πώς το λένε, κάτι βρυσάκι, έτσι τα λέγαμε μικρά. Πηγές. Όχι. Σιδερένια. Έτσι έτρεχε σιγά σιγά το νερό. Η πλατεία Ιρών ήταν όπως είναι τώρα, Βασίλη. Ήταν όχι, τίποτα. Ήταν νταμάρι, τίποτα. Νταμάρι. Αυτό ήταν η πλατεία. Αλλά το γήπεδο του στον νταμάρι το είχατε τότε ή ούτε? Όχι, αυτό ήταν νταμάρι. Νταμάρι. Αφημένο. Αφημένο. Αφημένο.
Γήπεδο δεν είχατε ακόμα τότε. Γήπεδο δεν υπήρχε για τα Βρυλίσια. Μάλιστα. Εξυπηρετούνταν και η προπόνηση. Μια ομάδα δεν είχαν τότε τα Βρυλίσια. Τον αθλητικό όμιλο Βρυλισίων. Αυτό είχατε. Ναι, βέβαια, ο οποίος έγινε το 57. Το 57, σωστά. Ναι, βέβαια. Είναι το δηλαδή 57 πιο... και ευτύχησα να παίξω μαζί με τον... με πολλούς σημερινούς φίλους, με τον Καμπαδάκη, το Λάμψα, το Θεοχάρη τερματοφύλακα, τον Νταβίτη Μπακ, ξέρω εγώ, τον Μίτικα Μπακ, εγώ ήμουν ο πιο μικρός, έξω δεξιά ήταν ο Κώστας ο Μπινιάρης, ο Μπαλής ο Σταύρος, ο Γρηγόρης ο Γκούφας, ο Μαράς ο Κώστας. Μάλιστα. Σου μιλάω τώρα για σπουδαία. Μερικούς τους γνωρίζω. Ναι, βέβαια, τους γνώρισες στο πέρασμα αυτό. Πολλοί ζουν, άλλοι δεν ζουν. Έτσι είναι η ζωή. Είμαστε όλοι περαστικοί. Έχουμε ημερομηνία λήξη. Και όπως λες, δεύτερη ζωή δεν έχει, έτσι να δεν το πω. Δεν έχει, όχι, δεύτερη ζωή. Αυτό... Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει καλή ζωή δεύτερη... και άσχημη διαθήκη. Αυτό λέω, επειδή έχω βιώσει. Καλά πέρασες, δεν έχεις παράδειγμα. Αν εξαιρέσεις, ναι, δηλαδή. Ναι, θα σου πω τώρα. Ευτύχησα να έχω δύο μάνες. Επειδή ο πατέρας μου πέθανε όταν ήταν εγώ 6 χρονών στον Ημιτό. Και αυτό ήταν ο λόγος που ήρθαμε και στα Βρυλίσια. Okay. Γιατί η μανούλα μου, η οποία ήρθε από τη Μικρά Ασία, από το Αιδίνη, με τη βελόνα της ως μοδίστρα περιοπής, έφτιαξε ένα σπίτι στον Ημιτό. Μόνη της. Μόνη της. Και ένα εξοχικό στα Βρυλίσια. Απίστευτο. Και νοικιάζαμε το σπίτι του Ημιτού, έπαιρνε μια μικρή σύνταξη του πατέρα μου και είχαμε τα προστοζήν. Επίσης κοντά μας είχαμε και τη θεία μου, την αδερφή της μάνας μου, την οποία ο πατέρας μου, ένας εξαίρετος άνθρωπος, όταν χείρεψε το 40, μέσα στον πόλεμο, πήγε και την πήρε και την έφεραν στο σπίτι μας στον Ημιτό. Nice. Αυτή έμενε στο Βύρονα. Και από τότε μείναμε μαζί. Πέθανε ο πατέρας μου και πάντοτε είχα δύο μάνες. Η ζωή μου ήταν πάρα πολύ καλή. Δόξα πάρα πολύ καλή. Από τους τυχερούς. Σε μακάρι. Δηλαδή δεν μου έλειψε τίποτα. Ωραία. Αλλά δεν υπήρχε όμως και η πρόκληση. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η πρόκληση σημερινή να βλέπουν τι γραβάτα φοράς και αν είναι Pierre Gardin ή είναι... Είδες πως σε υποδέχτηκα. Ναι, είδες. Avec plaisir. Σε πάλευα πόσα χρόνια να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κάνεις, ή παπούτσι, ξέρω εγώ. Και έτσι ζήσαμε όμορφα... Και δύσκολα. Ναι, λιτά. Δεν ζήσαμε πλούσια, αλλά δεν ζήσαμε και φτωχά. Να σου πω κάτι. Η ψυχολογία που υπήρχε τότε σε σχέση με την ψυχολογία που υπάρχει σήμερα... Δεν, η ψυχολογία δεν υπήρχε τότε. Ο όρος σήμερα είναι κατάθλιψη, ρε παιδί μου. Ο όρος ψυχολογία, συγγνώμη δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας, τότε δεν υπήρχε παρά μόνο σε κάποια λεξικά που δεν την είχαν ανακαλύψει ούτε και οι φιλόλογοι. Εντάξει, δεν ξέραμε τι θα πει ψυχολογία τότε. Δεν είχατε τέτοια θέματα. Δεν είχαμε τέτοια θέματα. Ρε Βασίλη, τώρα έχει κρίση. Τώρα έχει κρίση. Το γεγονός λοιπόν ότι τότε και τότε φτώχεια υπήρχε, φτωχικά ήταν τα πράγματα, δεν ήταν χειρότερα από ότι είναι σήμερα οικονομικά ή όχι. Και βλέπει σήμερα όλους να έχουν μια κατάθλιψη. Μπράβο. Πώς το εξηγείς αυτό? Μίλα πιο κοντά όμως. Την εποχή, διότι μόνοι μας θα τα την λέμε εποχή τα λοιπόν ακούμε. Εκείνη που έκανα τα πρώτα μου βήματα, εγώ γεννήθηκα το 43 μέσα στον πόλεμο. Ναι. Αφού σου είπα να μην πεις την ηλικία σου. Όχι, θα την πω την ηλικία μου, την έχω και τη χαίρομαι. Και τη ζω και τι λες τώρα. Το άσχημο είναι να μην μείνουμε στάσιμα και βλέπουμε τα ραπάνια να βγαίνουν ανάποδα. Ή τα ραδίκια. Ανάποδα. Έλα να κάνουμε εκπομπή τώρα. Μην το, ακριβώς, το κάνουμε τώρα. Το κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, η συζήτησή μας ήταν λοιπόν για το... Η ζωή πώς ήταν σε σύγκριση με τη αν σημερινή. Ήταν, ναι, σήμερα αν τόσο κρίση, δύσκολη με την κρίση. Ναι. Βεβαίως υπήρχε κρίση και τότε. Γιατί βγήκαμε από ένα πόλεμο και οι φίλοι και οι σύμμαχοι μας μακάνανε και τον εμφύλιο πόλεμο. Εντάξει, μην ξεχνάμε μέχρι το που πήγαινα εγώ σχολείο 51-52 πάζα να πηγαίνω στο σχολείο. Mm-hmm. Υπήρχε ακόμη εμφύλιος, δεν είχε τελειώσει. Το 49 τέλειωσε εμφύλιος, αλλά υπήρχαν οι παρενέργειες. Παρενέργειες και βέβαια και στη Σάμο το 50 τελειώσε. Μάλιστα. Και το 51. Μάλιστα. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε ο κόσμος
προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του, να επιβιώσει με τα όποια μέσα, τα τίμια είχε, γιατί τότε δεν υπήρχε η ατιμία η σημερινή. Τώρα βεβαίως συζητάμε για τη σημερινή κατάσταση, απόρρια της δεινής διαχείρισης του δημοσίου, του δημοσίου τομέα από αυτά τα τομάρια, τα δύο κόμματα που διηγήσαν από το 1974 μέχρι σήμερα. Είμαι 71 ετών, η έκπτωση τελείωσε, το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι μαύρο. Ναι. Εγώ σε κλούβια αυγά απάνω δεν κάθομαι. Εντάξει. Ναι. Και τα κλούβια αυγά είναι αυτοί οι δύο. Αν εξαιρέσουμε ορισμένους ανθρώπους. Αλλά η πολιτική είναι η ίδια. Εντάξει. Τότε είχαμε τίμιους πολίτες και πολιτικούς οι οποίοι, όπως ο Πλαστήρας, πέθανε στην Ψάθα. Εντάξει. Και πολλοί άλλοι που φεύγανε την πολιτική και ήταν φτωχοί. Τώρα βλέπεις κάποιους πολιτικούς, ιδίως αυτούς οι οποίοι περάσανε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εντάξει, να μοστράρονται επάνω σε κότερα. Εντάξει, γιατί είχαν βρει την καραμέλα ότι έχουμε, τάχα μου, κατάσταση άσχημη με την Τουρκία, αν θέλανε να ψωνίσουν κάτι για να οικονομήσουν, εντάξει. Λέγανε, όπου πόλεμο με Τουρκία, οι Τούρκοι θα μας επιτεθούν, τρεχάτε, φέρτε άρματα, Λέοπαρντ, φέρτε Φάντομ, φέρτε Μιράζ, φέρτε δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, για να οικονομήσουν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί ήταν γερό το Μπαξίσι. Λοιπόν, αυτό. Ξεφεύγουμε τώρα από το θέμα, θα φτάσουμε στα καθόλου. Πολιτικά. Όχι, αυτό, δεν μιλάμε για πολιτικά, δεν έχω δώσει. Πώς είπες ότι τα δύο κόμματα είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Ναι, και θύτευσες και στο Πασόκ κιόλα. Δεν θύτευσα, δεν έγινε. Θέλω να πω, πέρασες από το χώρο. Εγώ ήμουν μέλος της κοινωνίας των Βρυμνησίων και αγάπησα τον τόπο και πρόσφερα την εργασία μου αφιλοκερδώς, εντάξει, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον τόπο μου. Ναι. Και έτσι με ξέρουν όλοι. Εσύ δεν πίστεψες δηλαδή ποτέ σε αρχές και αξίες του Πασό. Δεν πίστεψες. Μην το τοποθετείς κομματικά. Όχι, πολιτικά το τοποθετώ, ιδεολογικά. Ιδεολογικά, λοιπόν, εγώ ως εργαζόμενος δεν μπορώ να είμαι με την άρχουσα τάξη. Okay. Εντάξει, έπρεπε να είμαι με εργατικό κόμμα. Μάλιστα. Και κάπως έτσι και κάπου εκεί εντάχθηκα. Σωστά, καταλαβαίνω. Λοιπόν, φεύγουμε όμως από το θέμα που είναι τα παλιά Βρυλίσια. Θέλω, ναι, το θέμα μας είναι τα παλιά Βρυλίσια. Πες μου για τον καταρχήν, πες μου για τους παλιούς κοινοτάρχες. Ο πρώτος κοινοτάρχης ήταν ο Δημήτριος Βενάρδος, έτσι, που έκανε δωρεά, ναι, και το οίκημα, το οικόπεδο που τώρα είναι το Δημαρχείο Βρυλίσιων. Ναι, ο Νίτης ήταν. Ο Νίτης. Ο πρώτος δήμαρχος ήταν ο Νίτης. Συγγνώμη. Πρώτος ήταν. Ο πρώτος κοινοτάρχης. Που δεν ξέρω αν ήταν και κοινοτάρχης επίσημα. Λέμπας... Κοινότερο. Ήταν κοινότερο. Ο Νίτης. Μετά ήταν ο Βενάρδος. Ο Μαντούβαλος. Ο Μαντούβαλος. Ο οποίος ήταν. Δυνατός. Δυνατός. Ήταν χημικός άνθρωπος. Ήταν γράμματος άνθρωπος και πολύ έτσι. Πράγματι. Ενεργητικός. Καλκέντερος. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τον Μπαρμπαγιάννη. Ατύχησε δηλαδή. Ο Μπαρμπαγιάννης. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Κολεβέτης ήταν και κοντά σου. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Κολεβέτης. Ήταν ο παραδοσιακός κοινοτάρχης. Ήταν τον άνθρωπο τον οποίο έβαζε μπροστά. Δεν θες να ακούσεις αλήθειες τώρα. Η άρχουσα τάξη. Έλα ρε, τι άρχουσα τάξη τότε. Για να κάνει. Δεν δουλεύεις, υπήρχε άρχουσα τάξη. Η ζωή και ο Σωτήρας. Εντάξει. Κουμαντάριζε. Και πού είναι το κακό. Πού είναι το κακό. Ποιο ήταν το κακό. Ναι, ποιο ήταν το κακό. Με ρώτησες πώς ήταν τα ωραία, πράγματα. Ωραία, εντάξει, τότε. Ας φύγουμε από εγώ τότε. Είπα ότι ήταν κακό. Όχι, άλλο λέω. Ο Μπαρμπαγιάννης, ναι, ο Κολεβέντης, ναι, εγώ έχω την εικόνα την, ναι, εξής. Ότι ήταν ένας παραδοσιακός κοινοτάρχης, ο οποίος έβγαινε στον δρόμο, ξέρεις, σαν αυτούς δεν πήγαινε στο γραφείο κτλ. Με περιορίζει. Δεν κάνει στο γραφείο άνθρωπο, ναι, δεν ήξερε. Ναι, δεν ήξερε. Το γραφείο του ήξερε. Έκανε δουλειές διάφορες όμως κάτω, τις δουλίτσες που είχαν ανάγκη τότε. Που είχε ανάγκη το χωριό. Τι δηλαδή δουλειές. Δρόμους, σκαψίματα. Στο οικοδομικό ήταν άσος. Αυτό σου λέει. Με το φτιάρι και με τον κασμά. Αυτό σου. Ούτε εσύ έτσι. Γιατί την κυρία δουλειά
Και αυτή τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Τι δουλειά είχαν τότε. Την έκανε ο Ευτύχιος, ο Νοτάρης. Θα μιλήσουμε για τον Ευτύχη, είναι τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία. Άρα ο Μπαρμπαγιάννης λοιπόν ήταν στο σκάψιμο και τέτοιο πρώτος. Πρώτος. Μπράβο. Έκατσε πολλά χρόνια στην, στην κοινότητα. Άντε φαγώθηκες πάλι. Ξέχνατε ρε αυτά τώρα να μείνουμε λίγο. Μα τότε έκανε κουμάντο η Εκκλησία. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ξαναλέω, μπορεί να είναι παρεκκλησιαστικές οργανώσεις. Καταρχήν δεν ήταν παρεκκλησιαστικές, είναι οκκλησιαστικές. Δεύτερο, παρεκκλησιαστικές. Δεύτερο, μπορεί να είναι και καλύτερο αυτό. Περίμενε, άμα κάνανε κάποια άλλη κουμάντα, μπορεί να ήταν και χειρότερο. Δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Πάμε παρακάτω όμως. Πες μου λίγο για τον Παπασπηλίου το Σπήλιο. Διότι τότε αρχίσεις εσύ σιγά-σιγά να μπαίνεις και εσύ λίγο στα κοινά. Γιώργο μου, άκου να δεις τώρα. Τον οικονόμου, είχατε κατέβει και υποψήφι με τον οικονόμου. Ο Μπαρμπαγιάννης λοιπόν ο καημένος. Εντάξει, τον εδίωξε η Χούντα. Ο άνθρωπος ήταν και δεξιός. Και πώς τον εδίωξε η Χούντα, αφού ήταν δεξιός και τον πέρα θρησκευτικών οργανώσεων. Ο γαμπρός του, δεν θυμάμαι, κάποιου συνταγματάρχη Χουντικού. Γιατί, ναι, για λέγε. Είχε τη γυναίκα του πάρει. Εντάξει, και ενώ υπερβολάρης ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει, ήρθε η Χούντα πάνω. Του συνταγματάρχη γαμπρός ήτανε, τον έβαλε δήμαρχο και στον αχώρησε τον Μπαρμπαγιάννη. Τραγελαφικά πράγματα, έτσι. Όχι, εντάξει, γνησίως πολιτικά πάντως δεν είναι. Ναι. Προσωπικά, εντάξει. Λοιπόν, νίκησε ο περιβολάρης, ας πούμε, ο γαμπρός του περιβολάρη, δεν ξέρω. Ναι, περιβολάρης ήταν ο άνθρωπος, γουρούνια είχε στο σπίτι του και έτρεχε. Λοιπόν, άρα μένουμε μετά τον Κολεβέτη, ποιος έρχεται, ο Δεσποτίδης, ο δήμαρχος που διορίστηκε από την Επταετία Χούντα. Δεσπότη. Ναι, ήταν καλός όμως λέει κοινοτάρχης, έτσι, ανεξάρτητα ότι διορίστηκε από τη Χούντα. Ναι. Ήταν καλός. Έφτιαξε και σόμπες μέσα στις τάσεις. Είχε τις τιμά στις τάσεις τότε. Είχε όντως σόμπες μέσα στη στάση. Τι θες να ακούσεις, ότι υπήρχε σόμπες. Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν. Θέλω να ακούσω εκείνη την περίοδο της Χούντας, πώς ήταν τα βρυλίσια. Πολιτικά και πώς εξελίσσονταν. Λοιπόν, ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος. Διορίστηκε, ανέλαβε βέβαια με κάποιους άλλους σούπερ δεξιούς, έτσι, οι οποίοι είχαν τις περκαμίνες. Κεντροτέτοιοι δεν υπήρχαν δηλαδή. Όχι, αυτοί ήταν συνοδοιπόροι όλοι. Ναι. Δεν υπήρχαν. Μην ακούσε το κέντρο δεξιά, το κέντρο που το βάλαν μέσα, κακώς το έχουν βάλει, γιατί οι ίδιοι λέγανε πας με δεξιός. Βάρβαρος. Όχι. Mm. Μίασμα. Συνοδοιπόρος και μίασμα. Ναι. Το κεντροδεξιά γιατί το έχουν τώρα και το λέει η Ντόρα, ξέρω εγώ, η Ντόρα, η Μητσοτάκη, όχι η Μπακογιάννη, έτσι μην τρελαθούμε. Ναι. Καλά, εντάξει. Δεν μου λες όμως πώς εξελίχθηκαν τα βρυλίσια μες στη νέα περίοδο της Χούντας. Κοίταξε να δεις, γίνανε δρόμοι, γίνανε δρόμοι, επεκτάθηκε το δίκτυο κτλ. Μπήκε το κομμάτι από, αριστερά από τη Λεωφόρο Πεντέλης στο σχέδιο. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί είχε και το περιβόλιο ο Δεσποτίδης. Εντάξει, το έβαλε και αυτό στο σχέδιο. όπως το έβαλε. Εντάξει. Και μετά λοιπόν την περίοδο της δικτατορίας. Μετά την ποιος ξανάρχεται, ο Μπαρμπαγιάννης ήρθε για λίγο. Ξανάρχεται βέβαια ο Μπαρμπαγιάννης. Ο οποίος ήρθε και ξαναήρθε. Τον αγαπούσαν οι βρυλισιώτες, έτσι, ναι, με έναν τρόπο. Κοίταξε, σου είπα ότι πίσω από τον Μπαρμπαγιάννη, ο Μπαρμπαγιάννης ήταν μπροστά και πίσω ήταν οι άλλοι οι οποίοι κατευθύνανε την κατάσταση. Από τους άλλους χώρους υπήρχε κάποια υποψηφιότητα τότε. Κοίταξε, υπήρχε η αριστερά, είχε κάποια πολύ καλά στελέχη εδώ, όπως ήταν η Άννα Ιπολίτου, η Γεια Στοιχείο. Νομίζω αυτά είναι παλιά. Επίσης ήταν και ο Περβανίδης. Δεν το θυμάμαι. Ο Περβανίδης, ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο, το Έσπερο στην Καλυθέα. Τη δική μας την περιοχή επάνω τι θυμάσαι καθόλου από Μπακογιάννη και πάνω σημερινή, τι θυμάσαι τη δική μας την περιοχή. Την Ολύμπου. Από την Ολύμπου και πάνω δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ήταν το... Αρκεί να σου πω. Εκεί κατεβαίνανε αλεπούδες. Μου έλεγε ο Ηρακλής ο αναλυτής, ο οποίος είχε το συνεργείο, το φανατζίδικο εκεί στην Ολύμπου από κάτω. Μέχρι το, πότε το 95-96. Ναι.
ή κατέβηκε μια λεπού και του πνίξε όλες τις σκότες. Θα σου πω εγώ τώρα. Για πες μου λοιπόν. Εγώ τώρα μένω πάνω από την Ολύμπου, στη Διεύθυνση, ναι. Έτσι, στο Πατρικό εκεί. Ναι, ναι. Θυμάμαι ότι ήμουν τώρα 7-8 χρονών, ναι. Το 72-73, το 70, πότε ήταν. Μας τρώγανε τα κουνέλια και τις σκότες συνέχεια, τα σκυλιά και λεπούδες. Άρα, συνέχεια όμως. Ναι, απίστευτο, απίστευτα πράγματα. Ναι, βέβαια. Έπρεπε να μαντρώσεις το κοτέτσι σου. Τίποτα, το είχαμε μαντρωμένο, μπαίνανε γιούρια. Βέβαια. Απίστευτα πράγματα. Ναι, ναι, κατεβαίναμε την Πεντέλη για λεπούδες. Πότε ασχολήθηκες με τα κοινά της πόλης Βασίλισσα? Μετά τη δικτατορία, πόνεσα πάρα πολύ στη δικτατορία. Επειδή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, πόνεσε πάρα πολύ και χτυπήθηκε από τη δικτατορία αμήλικτα. Την πρώτη φορά ως Βενιζελικός. Ο πατέρας μου... Για ποια δικτατορία μιλάς τώρα? Το 67. Μάλιστα. Ο πατέρας μου διώχθηκε επιμεταξά. Γιατί? Και επιμεταξά. Βεβαίως. Ήταν Βενιζελικός. Ήταν στο σώμα της αστυνομίας πόλεμου. Μάλιστα. Διώκεται λοιπόν το 36-37 από την αστυνομία πόλεμου. Το 40 επανέρχεται στον πόλεμο μέσα και το 45-46 μετά τον πόλεμο, επειδή είχε το φάκελο και επειδή γινόντουσαν καθαρίσεις χωρίς λόγο και αιτία, χαρακτηρίστηκε ότι ήταν μέλος του ΕΑΜ. Υπήρχαν τότε οι Ρουφιάνοι, βέβαια, έτσι. Πάντα υπάρχουν οι Ρουφιάνοι. Ναι, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό, μετά τον πόλεμο δεν πήγε φυλακή κανένας δοσύλλογος. Και οι δοσύλλογοι και οι ταγματασφαλίτες ήταν αυτοί οι οποίοι διοικήσανε την Ελλάδα. Μάλιστα. Απόδειξη να σου πω ότι υπουργός εργασίας του Καραμαλή επίερε ήταν ο Μανιαδάκης. Ποιος? Ο υπουργός ασφαλείας του Μεταξά. Μάλιστα. Να πούμε κι άλλα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Να τα ξέρουν όμως οι νέοι αυτά τα πράγματα. Ασχολήθηκες με συλλόγους. Περίμενε τώρα. Και οριστικά αποτάχθηκε ως εαμίτης ο πατέρας μου. Παπαδόπουλο. Όχι. Μετά το 45. Από τότε ακόμα. Βέβαια. Το ξανακυνηγήσανε πάλι. Και ο άνθρωπος έσκασε, πέθανε το 50. Ναι. Δεν έκανε τίποτα κανένα κακό. Το να είσαι Βενιζελικός. Ποιος? Ο Βενιζέλος ο Εθνάρχης. Ο οραματιστής και ο πραγματός. Αυτός ο οποίος πραγμάτωσε τις δύο Ηπείρους και τις πέντε θάλασσες τις ελληνικές. Μάλιστα. Και ο οποίος... Αυτό λοιπόν δημιούργησε μέσα σου ένα αντιδεξιό συνέστημα, μια αντιδεξιά συνείδηση. Όχι, όχι, μου φούσκωσε μέσα τις δημοκρατικές μου πεποιθήσεις. Όχι τις αντιδεξίες. Μάλιστα. Δεν έβλεπα ποια κατάσταση υπήρχε στην Ελλάδα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πώς ήταν το κράτος? Υπήρχε όντως παρακράτος της δεξιάς όπως μας λες? Το θυμάσαι εσύ, αυτό έχει ζήσει. Αυτό που, όλο αυτό που μου λες είναι περιγραφή παρακράτους δεξιάς εκείνης της εποχής. Εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω, θα το γράψεις. Εσύ πώς το θα το έλεγες με την προσωπική σου εμπειρία? Η προσωπική μου εμπειρία. Ένα αυταρχικό κράτος. Εγώ λοιπόν, εγώ ως μέλος της κοινωνίας της ελληνικής πολιτικοποιήθηκα με τη βία και την οθεία του Καραμαλή το 61 και ανδρώθηκα πολιτικά με τη δολοφονία του Λαμπράκη, nice. Του Ειρηνιστή. Από το παρακράτος. Ναι. Εντάξει, έτσι. Okay. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εσύ αρχίζεις να μπαίνεις στα κοινά των Βρυλισσίων από φορείς και συλλόγους. Πώς μπήκες? Ή από συνδυασμούς και από Δημοτικό Συμβούλιο? Από Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Θυμάσαι πότε είχες πρωτοεκλεγεί? Με ποιον επικεφαλής θυμάσαι? Ήρθα και πότε? Επί Παπασπηλίου. Του Σπηλιού. Ναι, ναι, ναι. Όταν πέθανε ο Παπασπηλίου μπήκα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμουν επιλαχών τότε. Ναι. Κάναμε με πρόεδρο της κοινότητας τον Γιώργο τον Χορτάτο. Μάλιστα. Άρα ήσουν μέλος της ομάδας του Γιώργου του Χορτάτου. Ναι. Μετά με Αντώνη Ράμπο, Σταμάτη Λόλα και ούτω καθεξής. Ναι, 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 ναι. Και ούτω καθεξής. Και βέβαια σταμάτησα όταν πια έχασα τη γυναίκα μου. Ναι. Γιατί θα έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου. Γιατί η επιλογή μου είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η εμπειρία σου από τα κοινά των Βρυλισσίων? Δηλαδή, πώς είδες, επειδή έχεις μακρά ιστορία στην πόλη,
Πώς είδες να διαμορφώνονται επί των ημερών σου τα κοινά, ποια ήταν η εξέλιξη της πόλης? Η εξέλιξη της πόλης ήρθε ραγδαία, γιατί τότε με τον Αντώνη τον Ράφο και το συγχωρεμένο τον Αντώνη τον Τρίτς, τον νόμο 1337, μπήκε το κομμάτι από Ολύμπου μέχρι Βορείου Ηπείρου στο σχέδιο. Τεράστιο έργο αυτό. Ναι, αλλά το νομίζω αυτό υλοποιήθηκε και επί Παπαδόπουλου, ένα τμήμα. Ναι. Και συνέχισε και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ούτε συζήτηση. Έτσι, γιατί ήταν ένα τεράστιο έργο. Ναι, τεράστιο έργο. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε επί Παπαδόπουλου. Ναι. Όχι, συνέχισε το ίδιο έργο που το είχαμε βάλει εμείς στα θεμέλια. Ωραία, το συνέχισε... Έγινε λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα σημαντικό κομμάτι, ναι, ούτε συζήτηση. Βεβαίως. Γίνανε δρόμοι, γίνανε αποχέτευση, πήγε το νερό στα σπίτια κτλ. Άλλαζε η πόλη, έτσι, ερχόταν περισσότερος κόσμος. Βεβαίως, είναι ένα μέσο μεγαλοαστικό προάστιο. Έγινε. Ναι, βέβαια, ως προάστιο. Ευτυχώς η δόμηση έμεινε στο 1. Και στο 08 πάνω σε εμάς. Ναι. Αυτό ήταν το πλέον καλό κομμάτι, εγώ πιστεύω, των Βρυλισσίων. Είναι το κομμάτι από Ολύμπου μέχρι Βορείου Ηπείρου. Όμορφο είναι. Είναι όμορφο γιατί έχει χαμηλή δόμηση. Και όποιο προάστιο έχει χαμηλή δόμηση, ώρα φιλοθέη, ψυχικό, εκάλι και φυσιά, αυτό είναι και το πιο ακριβό κομμάτι. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι το πλέον προνομιούχο. Να σου κάνω μια ερώτηση, Βασίλη. Οι 40.000 άνθρωποι που μένουν στα Βρυλίσσια, 40-45 δεν είναι ένας τεράστιος πληθυσμός για τα όρια του Δήμου, δεν είναι υπερπληθυσμός? Όταν ήμασταν με τον Αντώνη τον Ράφο, η προεδρία του Αντώνη Ράφου, ήταν Βρυλισσιώτης, ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου, κάποιος Γεωργούλης. Είναι, το λέω σωστά? Δεν ξέρω. Νομίζω. Ο οποίος τότε έκανε μία μελέτη μέσω του Πολυτεχνείου, αφιλοκερδός, εντάξει, και είπε ότι εφόσον τα Βρυλίσσια δομηθούν με την ήδη υπάρχουσα δόμηση, θα φτάσουμε στις 60.000. Μάλιστα. Εντάξει, αν όλα τα οικήματα με την ήδη υπάρχουσα δόμηση αυτή που υπάρχει, στα κεντρικά Βρυλίσσια, στο κομμάτι της Ολύμπου μέχρι τη Βορείου Ηπείρου, στα Άνω Βρυλίσσια και τα λοιπά, θα έχουμε 60.000 κόσμο. Και έγινε ένα προνομιούχο προάστιο, το προσέξαν όλοι οι δήμαρχοι, με την καθαριότητα, με την ανάπλαση, με... ο καθένας... Η εμπειρία σου λέει ότι είμαστε ένα πολύ καλό προάστιο, ναι, ένα πολιτισμένο, μια πολύ καλή ένα προάστιο, ένα πολύ... το οποίο είναι υπόδειγμα και όποιοι έρχονται εδώ και βλέπουν μάλιστα τη ρημοτομία των Βρυλισσίων. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Η ρημοτομία των Βρυλισσίων, το πρώτο κομμάτι, έγινε από το Δήμο Χαλανδρίου. Μάλιστα. Όταν ήταν Χαλάνδρη, πάτημα Χαλανδρίου. Γιατί? Και έγινε η ρημοτομία γιατί δοθήκανε στους πρόσφυγες του Χαλανδρίου, επί Βενιζέλου, ήταν ο νόμος του Βενιζέλου αυτός και το κομμάτι έγινε και πήρανε ένα κλήρο μπροστά και ένα κλήρο πίσω ταυτόχρονα για να έχουν το σπίτι τους, για να έχουν ένα περιβόλι, κάτι, κάπως έτσι έγινε και έγινε το κομμάτι, τα Βρυλίσσια όλα ήτανε η Λεωφόρο Πεντέλης, η Πίνδου, η Θερμοπυλών και η Αττικής. Αυτά ήταν τα Βρυλίσσια. Στη συνέχεια έδωσαν το Μαρούσι, έδωσε την αριστερή πλευρά από την Αττική Οδό τώρα μέχρι την Ολύμπου, νοητά απέναντι. Έπρεπε να πάρουμε και το υπόλοιπο βέβαια κομμάτι. Το Μαρούσι έδωσε το κομμάτι των Νέων Βρυλισσίων, ήταν μαρουσιώτικο. Και αυτό ήταν μαρουσιώτικο. Από, πώς το λένε, από Ολύμπου και απάνω μέχρι τα Νέων Βρυλισσίων ήταν Μαρούσι. Μάλιστα. Το πάτημα όμως Χαλανδρίου δεν το πήραμε. Το πάτημα Χαλανδρίου. Παρά το γεγονός ότι είμαστε φυσική ενότητα. Ναι, και μάλιστα τους δίναμε και νερό, ψηφίζαν όλοι εδώ. Δεν το δώσανε οι Χαλανδρέοι, γιατί είχαν μεγάλο συμφέρον με το κημητήρι. Γιατί όποιος δήμος έχει κημητήρι, το κημητήρι για το Δήμο είναι χρυσοφόρο.
και δεν μπορούσε να το δώσει αυτό. Γι' αυτό λες χάθηκε αυτή η ιστορία. Δεν προχώρησε. Ναι, δεν προχώρησε και ούτε πρόκειται να προχώρησε. Μάλιστα. Τέλειωσε αυτό ήταν. Εντάξει, τώρα εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης, υλοποιήθηκε το σχέδιο πόλης. Μάλιστα. Η αξιολόγησή σου της δημοτικής αυτής περιπέτειας θα την πω εγώ τόσα χρόνια από όλους. Θυμάσαι τον Παπασπηλίου, τον Χορτάτο, Ράμφο, Παπαδόπουλο, Λόλα, όλους. Ιωαννίδη, Δινόπουλο, τους πάντες. Πώς τους είδες εσύ σαν μεγαλύτερος όλους αυτούς ή και σαν μικρότερος κάποιον από αυτούς? Πώς είδες την παρουσία τους στο Δήμο, υποβοηθητική όλοι σε αυτοί, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο? Ο καθένας ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Σε ευχαριστημένος δηλαδή από τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν σε τοπικό επίπεδο? Σε γενικές γραμμές ναι. Σε γενικές γραμμές ναι. Υπήρχαν και παρατράγουδα, σοβαρά παρατράγουδα. Εντάξει. Τα οποία δεν θα μπω στην ουσία του πράγματος. Εγώ μπορώ να, να απολογηθώ για τη δική μας διοίκηση. Δεν έχει νόημα τώρα. Έχει να κάνει. Έχει να περάσει. Μπορώ να πω ότι ένας πρόεδρος της κοινότητας, σαν τον Αντώνη τον Ράφο, σε ήθος, αξιοπρέπεια και σε τιμιότητα είναι μοναδικός, με πολύ καλούς συνεργάτες μέσα. Μεταξύ αυτών και ο Σταμάτης ο Λόλας, ο οποίος έγινε και δήμαρχος μετέπειτα, γιατί ο Λόλας είχε μεγάλο όραμα και ασχολήθηκε πάρα πολύ με το νερό. Ήταν λίγο όμως. Το νερό, μια τετραετία. Και αν πίνουν τα βρυλίσια νερό και αν έχουν τη σημερινή παροχή ύδρευσης σωστή, το οφείλουν εξ ολοκλήρου σε αυτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Θα έλεγα ότι ο Σταμάτης ασχολήθηκε και με άλλα πράγματα. Με το τένις κλαμπ, έδωσε την ψυχή του. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός δήμαρχος, κατά κοινή ομολογία κτλ. Όμως θέλω να πω. Και η σημερινή ακόμη. Αφήσαμε τον Αντώνη και πάμε στο Σταμάτη. Ναι, μιλάμε τώρα για τον χώρο στον οποίο ήσουν εσύ. Ναι, αυτό που μπορώ να πω εγώ, ότι και στη συνέχεια πολλοί τον αναζητήσαν. Θα έλεγα όμως και το εξής, ότι ο πιο αγαπητός δήμαρχος στα Βρυλίσια ήταν ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, και το λέω εκλογικά. Ο άνθρωπος τρεις τετραετίες τριάμβευσε. Ναι. Αν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με το Μακαρίτη, το Βαγγέλη, τον Κουτσιόρη, θα ήταν και τέταρτη τετραετία. Είναι ο μόνος που έχει κάνει τρεις τετραετίες στην πόλη, θυμίζω. Υπάρχει άλλος και είναι και αγαπητός και έχει κάνει και δουλειά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ούτε συζήτηση. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι, το ξέρω. Απλά για να είμαι ακριβής, ρε παιδί μου, θέλω να σημειώσω και αυτό. Έτσι είναι πολύ αγαπητός ο Νίκος. Ναι. Βέβαια. Έτσι έχασε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, γιατί διασπάστηκε με τον Κουτσιόρη. Με τον Κουτσιόρη. Έτσι έχασε ο Σταμάτης ο Λόλας. Γιατί διασπάστηκε με τον Τάσο. Γιατί ο Τάσος ο Χριστάκης ήθελε το δικό του συνδυασμό. Εντάξει, τώρα έχουν και έτσι έχασε και ο Ιωαννίδης. Με τον Παπασπηλίου. Με τον Παπασπηλίου και τον Κώστα το Φαράκλα. Ρε Βασίλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Έξι. Δεν πιστεύεις ότι εκτός από τις διασπάσεις είναι και ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα? Εγώ τώρα που νίκησε ο Ξένος, είδα ότι υπήρχε ένα κλίμα αλλαγής. Στο δεύτερο γύρο, μπορεί να έχεις πάρει 20% και να παίρνεις 54-53. Ο κόσμος. Εκτιμάει το έργο σου. Εκτιμάει το ήθος σου το πολιτικό και την ποιότητα του πολιτισμού σου. Αυτά όλα τα είχε και τα έχει ο Μανιατογιάννης ο Ξένος. Είναι καλό παιδί, ναι. Έχει. Ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να πάρει το Δήμο. Το λέω και το πιστεύω δηλαδή. Και το πήρε. Όταν πήρε το 20% και κάτι ψηλά και πήγα στο εκλογικό του κέντρο, όλοι οι υποψήφοι του ήταν στα μαύρα. Στα μαύρα. Δεν πιστεύει κανείς. Και τους είπα ότι αυτή τη στιγμή ο Ξένος ο Μανιατογιάννης είναι ο μοναδικός ο οποίος έφερε το ποσοστό των 20%. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, δεν θα έπαιρνε ούτε το 5%. Και ο νόνο ήταν. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα. Η ποιότητα λοιπόν του ανδρός. Άμα δεν είχε κινηθεί και η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί θα υπήρχε και άλλο θέμα. Βεβαίως, ούτε συζήτηση. Έτσι. Ούτε συζήτηση. Η διάσπαση φέρνει την γκρίνια. Έτσι. Η διάσπαση φέρνει τη στεναχώρια. Δεν είναι καλό πράγμα. Και σε μια οικογένεια, όταν διασπαστεί η οικογένεια. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Και είδες το 20 που γίνει 52-53. Ναι.
Εντάξει, έχω... ήταν όμως και είναι αγαπητός ο ξένος. Είναι. Είναι η ποιότητα και τώρα μέσα πιστεύω ότι η διοίκηση του, η χρηστή διοίκηση την οποία επαγγέλθηκε και πιστεύω ότι θα τηρήσει. Πάει καλά. Πάει καλά. Και θα πάει και καλύτερα. Κοίτα, προς χάρη και προς όφελος της πόλης. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτό είναι το... Εμείς, εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τον στηρίζουμε. Εγώ, από την κουβέντα που κάνουμε, δεν θα να πολιτικολογήσω ούτε ένα κόμμα. Δεν είναι πολιτικολογία, για τον τόπο μας μιλάω. Σας μιλάω για τα βιώματα τα δικά μου. Σας μίλησα για τον πατέρα μου, σας μίλησα για το πέρασμά μου από το σχολείο, πώς γίνεται το ένα, πώς έγινε το άλλο, με ποιους ασχολήθηκα, με ποιους συνεργάστηκα. Το πέρασμά σου από τη διοίκηση ως αντιδήμαρχος. Πώς ήταν δηλαδή ο κόσμος, τι ερχόταν και τότε, ποια ήταν τα θέματά σας, τι ζητούσε από σένα, από τους άλλους. Πώς ήταν ο κόσμος της πόλης. Αυτό που μπορώ να πω στο θέμα το δικό μου. Αυτό που... Δηλαδή το προσωπικό κομμάτι των σχέσεων δημιουργούσε πελατειακές σχέσεις. Αυτό θέλω να πω, σε ξέραν όλοι, ρε Βασίλη και ρε Βασίλη. Ναι. Πώς απέφευγε στο πελατειακό κομμάτι όλο αυτό το ρουσφετολογικό, όλη αυτή την ιστορία. Εγώ με εμπιστεύτηκε την αντιδημαρχία ο Σταμάτης. Γιατί η θέση δεν είναι αιρετή του αντιδημάρχου, ναι, ναι. Είναι δοτή. Και έπρεπε να φέρω ένα έργο εις πέρας και να μην μαυρίσω τον δήμαρχο ο οποίος... Τη δημοτική αρχή, εμπάσχετος. Δημοτική αρχή, εντάξει. Στον οποίο συνδυαζόμουν και εγώ μέσα. Έπρεπε να δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Ναι. Σαν έτσι λοιπόν, αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ξεκινάμε από τους ανθρώπους της καθαριότητας. Οι άνθρωποι της καθαριότητας, αυτό που θα πω δεν είναι να περιαυτολογήσω, έξω είναι εδώ πέρα, προϊστάμενο έχω το Θόμο, το Γιάννη. Τότε. Τότε. Και όλους τους άλλους, και όλους τους άλλους, οι οποίοι μου λέγανε, αντιδήμαρχε, σας σεβόμαστε και σας αγαπούμε. Λέω, δεν θέλω να με σεβόσαστε, θέλω να με αγαπάτε. Έπρεπε να συνεργαστείς. Γιατί ήρθε κάποιος αντιδήμαρχος. Εντάξει. Όνομα δεν θα πω. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Και με βρήκε και μου λέει, πώς θα πας με αυτά τα σκουπίδια. Ωραία, μάνα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι της καθαριότητας, τα βρυλίσια, θα έπρεπε να έχουν πάθει τέτανο και χολέρα. Διότι το έργο του υπαλλήλου της καθαριότητας, το λέω και το τονίζω. Και μάρτυς μου ο Θεός, εντάξει, είναι ιερό. Mm-hmm. Δεν είναι προς ψόγο, ούτε προς χλέβη. Δηλαδή τον υπάλληλο της καθαριότητας πρέπει να τον σέβεσαι. Εγώ τον σεβόμουν. Αυτοί μέχρι σήμερα με βρίσκουν στον δρόμο και μου λένε δεν πέρασε άλλος αντιδήμαρχος από σένα στην καθαριότητα. Σ' αγαπούμε και σε σεβόμαστε. Ειλικρινά μιλάω τώρα. Το πιστεύω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Σε αυτό που δεν χαίρομαι ιδιαίτερα. Με τα ρουσφέτια τι γινότανε, ρε, που σου ζητάγανε. Και σε όλους σας. Δεν σε ρώτησα, δεν μου είπες. Το ρουσφέτι. Σε ξέρανε, όλοι σε ξέρανε. Το ρουσφέτι ήταν το εξής. Πώς θα πάρεις τον κάδο έξω από το σπίτι μου. Άσε που μερικοί βουτάγανε τους κάδους και τους πηγαίνανε στο σπίτι. Έχουνε. Χαμός. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ήταν ο κάδος. Ελληναρά. Ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν ως διοίκηση είχαμε βρει τον τρόπο. Τι κάνατε. Αλυσίδες λοιπόν, βάλατε έπρεπε... ή ανοίξατε σοχές. Όχι, ούτε αλυσίδες βάλαμε, ούτε τις ρόδες κόψαμε, ούτε σε σοχές. Έπρεπε ο κάδος να πάει μεταξύ δύο πολυκατοικιών. Αυτή είναι η χρυσή τομή, έτσι δεν είναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν γινότανε μία σοχή για τον κάδο καθαριότητας και άλλη των απορριμμάτων και άλλη της ανακύκλωσης. Σαν έτσι λοιπόν είχαμε βρει τη χρυσή τομή και δεν έπαιρνε άδεια ο όποιος εργολάβος οικοδομής, εάν δεν οριοθετούσε και αν δεν είχε φτιάξει την εσοχή για τον κάδο. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι σωστά. Το αντιμετωπίσατε. Έτσι το αντιμετωπίσαμε. Βεβαίως υπήρχαν και άνθρωποι δύστροποι. Γιατί μπαίνει μέσα μια φορά ένας και μου λέει ποιος είμαι εγώ, είμαι ένας, ο Ναύαρχος ο Τάδε. Καλά, μην λες ονόματα. Ναι. Ονόματα δεν λέω. Ο Ναύαρχος μου λέει. Εκεί γελάμε βέβαια, έτσι ο Ναύαρχος ή ο στρατηγός. Κι εγώ στρατηγός είμαι. Κι εγώ Ναύαρχος είμαι. Τι λες αδερφέ μου τώρα. Τι διαφορά έχει ο Ναύαρχος από τον εργάτη, ας πούμε. Από τον εργάτη. Ε?
Άμα δεν υπήρχε ο εργάτης, θα υπήρχε ο ναύαρχος. Γίνανε ευτράπελα στην Ελλάδα. Ή αν δεν υπήρχε ο ναύαρχος, θα υπήρχε ο εργάτης. Είχατε κι άλλα τέτοια πολλά ευτράπελα. Δεν άκουσες τι σου είπα. Ναι, κατάλαβα. Ότι χρειάζεται σεβασμός στο πρόσωπο του εργάτη της καθαριότητας. Δεν είναι ο σκουπιδιάρης ο απαξιωτικός. Το κατάλαβα. Εγώ θέλω να το τονίσω δηλαδή. Θέλει σεβασμό ο άνθρωπος. Δεν είναι η σκουπιδιάρα. Είναι το απορριμματοφόρο. Yeah.